κάλεσα τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, να μας διευκρινίσει πολύ σύντομα. Το πρωί της Παρασκευής θα είναι μαζί μας ο κύριος Βασιλακόπουλος για την ωραία μας επικοινωνία. Αλλά τώρα εμβολίμως, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε καθηγητά? Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Το πιθανότερο το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια ανοσολογικού τύπου αντίδραση. Όπως παρατηρείται σπάνια και με το εμβόλιο της AstraZeneca, όπου ο οργανισμός φτιάχνει αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν τα αιμοπετάλια μας, τα μειώνουν σε αριθμό και τα ενεργοποιούν ώστε να κάνουν θρομβώσεις. Θα ήθελα να πω ότι οι επακόμενοι από εμβόλια θρομβοπενία μέσω ανοσολογικού μηχανισμού συμβαίνει χρόνια σε πάρα πολλά εμβόλια. Από αυτά που κάνουμε στα παιδιά μας, καιρό συμβαίνει στο εμβόλιο της γρήπης, της πολιομελίτιδας, σε πολλά άλλα εμβόλια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και να πω επίσης ότι συμβαίνει και στο εμβόλιο της Pfizer και της Moderna. Για να δώσω έτσι και ένα διαφορετικό χρώμα σε αυτό που λέω, ένας πολύ γνωστός Αμερικάνος αιματολόγος, ο Μάικλ Ταραντίνο, όχι ο γνωστός σκηνοθέτης, έτσι, αιματολόγος είναι, δημοσίευσε πολύ πρόσφατα ότι έχουμε 25 περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες θρομβοκυταροπενίας, δηλαδή μείωση των αιμοπεταλίων, η οποία συνέβη εξαιτίας της χρήσης του εμβολίου της Moderna και της Pfizer, απλά δεν έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε επιβεβαιωμένο περιστατικό θρομβώσεως. Πιθανόν θα δούμε και κάποιο τέτοιο. Όλα τα εμβόλια μπορεί να έχουν κάποια σπάνια, τρομερά σπάνια παρενέργεια. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γίνεται αυτό που γίνεται. Δηλαδή, για μια παρενέργεια που συμβαίνει σε λιγότερο από 1 στο 1.000.000, να σταματάει ο εμβολιασμός, διότι αυτό δημιουργεί στον κόσμο ένα φοβερό φόβο, μια φοβία ότι το εμβόλιο είναι πολύ επικίνδυνο και σου λέει ότι εγώ δεν θα το κάνω, έτσι, γιατί μπορεί να πάθω θρόμβωση, αντί να σκέφτεται για παράδειγμα ότι έχει 16,5% πιθανότητα να πάθει θρόμβωση αν πάθει κορονοϊό. Όχι 1 στο 1.000.000, 16,5%. Στους 100 ή 16,5%. Ναι, αλλά βλέπετε όμως τώρα ότι αυτό που γίνεται, δηλαδή συνεδριάζουν ολόκληρες οι εθνικές επιτροπές. Αυτό λειτουργεί, τώρα θα μου πεις πώς θα το ξέρουμε, αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθήσουμε, λειτουργεί κατευναστικά ή φουντώνει περισσότερο την αγωνία έπρεπε, και την ανασφάλεια, κύριε Βασιλακόπουλε? Δηλαδή απαντούν αυτές οι επιτροπές στον φόβο που διασπείρουν άλλες πλευρές στην κοινωνία, συνωμοσιολόγων και λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν το ξέρω. Η άποψή μου είναι ότι οι επιτροπές πολύ σωστά συνεδριάζουν και εξετάζουν τα επιστημονικά δεδομένα, διότι είναι τεράστια σημασία η επιστήμη να επιτηρεί την πορεία των εμβολιών και όλων των φαρμάκων και να βλέπει έστω και σπανιότατες επιπλοκές. Το πώς διαχειριζόμαστε αυτή την πληροφορία έχει σημασία. Δεν υπάρχει φάρμακο, κανένα κύριε Πορτοσάλτε, που να έχει χορηγηθεί και να μην έχει κάνει ποτέ του κάποια παρενέργεια. Δηλαδή το απόλυτα ασφαλές φάρμακο δεν έχει υπάρξει. Το ζητούμενο είναι κάθε φορά που έχουμε μια σπάνια κάτω από 1 στο 1.000.000, έχει, εγώ σας λέω 1 στο 1.000.000 παρενέργεια ενός φαρμάκου, το σταματάμε? Εδώ είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το τρελό. Δηλαδή ένα φάρμακο το οποίο κάνει παρενέργεια 1 στο 1.000.000, το σταματάμε ποτέ? Ποτέ δεν το σταματάμε. Βλέπετε όμως ότι, βλέπετε ότι σταμάτησε και τώρα περιμένουμε τις κυρίες αποφάσεις. Η οποία απόφαση τι νομίζετε ότι θα λέει, ότι τα πετάμε αυτά τα εμβόλια? Θα λέει ότι είναι τόσο σπάνια. Ναι. Μάλλον είναι ανοσολογικός ο μηχανισμός της. Okay. Το όφελος από το εμβόλιο συνεχίζει να υπερτερεί κατά πολύ του κόστους. Άλλη ζημιά θα έχει γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή θα βγει μια απόφαση που θα λέει ότι προφανώς πρέπει να συνεχίζετε να εμβολιάζεστε με αυτό το εμβόλιο, αλλά δυστυχώς η αμφιβολία μέσα στους ανθρώπους θα έχει μπει από αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλακόπουλε, θα τα πούμε μεθαύριο το πρωί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.